Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε της Σχολικής Εφορίας Κάτω Πολεμιδιών και Δημοτικέ Σύμβουλε, ο κύριος Θεοδόρου εκπροσωπεί απόψε και τον Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών, κύριο Αναστασίου, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί για λόγους υγείας. Κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε Κάτω Πολεμιδιών, κύριε εκπρόσωπε του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ, κυρία Πρόεδρε του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Μικρασιατών Κύπρου, κυρίες επιθεωρήτριες μέσης εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι διευθύντριες και διευθυντές σχολείων μέσης εκπαίδευσης, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε της ΕΜΕΛ, αξιότιμη Κριτική Επιτροπή του ΘΟΚ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς και χορηγοί της παράστασης, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, σας καλωσορίζω στη θεατρική παράσταση του Λυκείου Πολεμιδιών «Σμύρνη μου αγαπημένη» της Μιμής Ντενίση, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο των σχολικών αγώνων θεάτρου που διοργανώνει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αλλά και του ειδικού στόχου της σχολικής χρονιάς για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η αναγκαιότητα της θεατρικής παιδείας στην εκπαίδευση γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική και η απουσία της από τη σχολική πράξη συνιστά μεγάλη έλλειψη. Το θέατρο καλείται να διαδραματίσει το σημαντικό του ρόλο, στοχεύοντας να μετασχηματίσει το σχολείο σε φυτώριο ολοκληρωμένων προσωπικότητων, αυτόνομων και συνειδητοποιημένων ενεργών πολιτών, σε ένα ανοιχτό σχολείο διακίνησης ιδεών και πολιτιστικής έκφρασης. Μια σχολική θεατρική παράσταση δεν είναι απλά ένα σημαντικό γεγονός για τη σχολική πραγματικότητα και για την τοπική κοινωνία. Είναι μια πολύπλευρη εκπαιδευτική ενασχόληση που αναδεικνύει ανάγκες και διαθέσεις τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών και αποσκοπεί στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στο στενότερο αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Φέρνει στο φως έναν εκφραστικό και καλλιτεχνικό πλούτο που διαπερνάει τα στενά όρια της σχολικής πραγματικότητας και γίνεται μέρος του κοινωνικού και πολιτιστικού γίγνεσθε της τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς, τα ωφέλη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της θεατρικής παράστασης για τους μαθητές είναι πολλά. Καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας, ο σεβασμός του άλλου, αμπλύνονται οι διαφορές και δημιουργείται ένα κλίμα οικειότητας και μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μιας σχολικής θεατρικής παράστασης, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γιατί μόνο με συνειδητοποιημένους εκπαιδευτικούς μπορούν να επιτευχθούν τέτοιοι φιλόδοξοι στόχοι. Μέσα από την πολυθεματικότητα του θεάτρου τίθενται διαχρονικά θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές, τους αυριανούς πολίτες, αλλά και την κοινωνία μας. Η βία, ο ρατσισμός, ο πόλεμος, ο ξεριζωμός και η προσφυγιά, η συνύπαρξη και ο σεβασμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Στο έργο, η συγγραφέας έστησε την τοιχογραφία μιας ακμάζουσας κοινωνίας με κορμό τη ζωή μιας αριστοκρατικής οικογένειας. Στο σαλόνι, στην κουζίνα και στο εξοχικό τους, συζητούν και διαφωνούν για την πολιτική και τους πολιτικούς. Τον Βασιλιά, τον Βενιζέλο, αλλά και τον Κεμάλ και το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας. Πίσω από τη ζωή τους διαφαίνεται ο ιστορικός, κοινωνικός και πολιτικός περίγυρος της εποχής. Το κεντρικό πρόσωπο του έργου, η Φιλιό η Αρχόντισσα, που έζησε την καταστροφή της πόλης της και βρέθηκε πρόσφυγα στην Αθήνα, θυμάται τη ζωή της στη Σμύρνη και την περιγράφει στα παιδιά και στα εγγόνια της, αλλά και σε εμάς τους θεατές, για να γνωρίζουμε, να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους δημιουργικούς συντελεστές της παράστασης. Την ομάδα των μαθητών και μαθητριών μας, τον κύριο Χρήστο Πατάτα και την κυρία Χάρη Χαραλάμπους για τη διασκευή του κειμένου,
τον κύριο Χρήστο Πατάτα για τη σκηνοθεσία του έργου, τις βοηθούς σκηνοθέτηδες, κυρία Χάρη Χαραλάμπους και κυρία Φέδρα Δημητρίου, την κυρία Μαρίνα Γεωργιάδου για τη δημιουργία των σκηνικών, την επιμέλεια της αφίσας, της πρόσκλησης και του προγράμματος, την κυρία Άντια Κατσούρη για τη διδασκαλία του λόγου και τη δραματουργική ανάλυση, την κυρία Άννα Κραμβή για τα κοστούμια, τις κυρίες Ελένη Μιχαήλ Κοζάκου και Αθηνά Σπρί για το φροντιστήριο και τα σκηνικά αντικείμενα, την κυρία Μαριάννα Χριστοδούλου και τον κύριο Δημήτρη Χαΐνη για τη μουσική επιμέλεια, την κυρία Μαριάννα Χριστοδούλου για τη διδασκαλία τραγουδιών, τον κύριο Δημήτρη Χαΐνη για την επιμέλεια των προβολών και του ήχου, την κυρία Αθηνά Σπρί για τις χορογραφίες και την κυρία Παντελίτσα Πρωτοπαπά για το μακιγιάζ και τις κωμώσεις. Τέλος, ευχαριστώ την υπεύθυνη βοηθό διευθύντρια για τη θεατρική παράσταση, κυρία Άντρη Παυλίδου, και την κυρία Ελισάβετ Πάντη, βοηθό διευθύντρια Α, για το γενικό συντονισμό. Εύχομαι σε όλους και όλες καλή θέαση. Η Ελλάδα. Το όνειρο. Η πατρίδα. Μία πατρίδα που δεν την ξέραμε. Δεν την είχαμε ματαδεί. Μόνο την είχαμε ονειρευτεί. Και αυτό το όνειρο έγινε φιάλτης. Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα. Αυτή ήταν η Σμύρνη, φωνακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτησα. Όλες τις γλώσσες ακούγησαν άκατα, και ελληνικά και τουρκικά και αρμένικα και φρακολεβαντίνικα. Χοτζάδες με μουρίζανε προσευχές. Πραματευτάδες διαλαλούσαν με την πραμάτια τους. Και αν έσκυβες από το παραθύρι σου, έβλεπες αντάμα άμαξης και καμήλες και φέσια κόκκινα και τουρμπάνια πράσινα ανάκατα με ψαθάκια και ρεμπούπλικες. Αυτό το ανακάτεμα ανθρώπων, γλωσσών, μυρουδιών και ήχων ήταν η Σμύρνη. Μέναμε στην ελληνική της συνοικία, πλάι στην αρμένικη και ευρωπαϊκή, κοντά στο ΚΕ, την προκυμαία της Σμύρνης. Εκεί ήταν τα μεγάλα ξενοδοχεία, το Kremer Palace και το Hook και το Sporting Club και το θέατρο της Σμύρνης και η λέσχη των κυνηγών και ο κόσμος όλος τα βράδια έβανε τα καλά του και βολτάριζε. Εκεί μένανε και πλούσιοι Ρωμιοί που ήταν τραπεζίτες, έμποροι, καπνάδες και Ελλαδάδες σαν και εμάς και ζούσαμε χριστιανοί και Τούρκοι όλοι αδερφωμένοι. Τουλάχιστον μέχρι το 1914 που αρχίνησε ο μεγάλος πόλεμος και οι δυσκολίες. Μα και πάλι, μέσα στη Σμύρνη, ζούσαμε καλά. Μέχρι πάνω ακούγεστε τι γίνεται εδώ μέσα.
Από το μεσημέρι τελείωσε τα φαγητά για το τραπέζι. Και εσείς ακόμα τα γλυκά. Ω, μας λολάδανε με τις φωνές της. Όλα τα καλά θα έχουμε απόψε, κοκόνα μου. Και ψητά, και τηγανιτά, και χαλβάδες. Α, έφτιαξα και ένα κουμπιά. Για άλλα δυο. Λίγο μιζεριασμένο με φαίνεται. Εφταλία Χαντούν, τόσες μελιτζάνες έφερα. Γιατί τι τσιμπουνεύτηκες? Δεν τις έβρισκα η σαχαρούλα, λέει. Γιατί είναι γεμάτο το κελάρι. Πώς να τις βρει αφού κοιμότανε? Κόμα φιλιό, απ' το χάρα να σηκώθηκα. Γι' αυτό κοιμάσαι άφια. Τι είστε και σε και με κοιτάς? Σκέφτομαι πόσα αμύγδαλα κυλατών τα κλαβάς. Ένα-ένα τα μετράς. Φέρε μια γαβάθα από το κελάρι. Δίπλα είναι. Ξέρω που είναι. Τρεις φορές πήγα σήμερα. Όσες και μελιτζάδες που με έφερες. Είναι καινούργια ακόμα. Δεν ξέρει τα κατατόπια. Πάω εγώ τσαμπούκ τσαμπούκ. Κόνα φιλιά. Κι εγώ πάω που με διατάξετε. Εσύ δεν θα μιλάς. Τόσα χρόνια εδώ μέσα και κρατώ το ράγκο μου. Ορίστε μας. Η μάνα της μας δούλεψε καλά. Είπα να μην τα φύγω το φάνο στον δρόμο. Μα πολύ ζεύζε κάτι βλέπω. Σύρε να κάνεις τη δουλειά σου. Σαν τι δουλειά δηλαδή? Χθες μπρέδεσαι καμά καμαριέρα. Γι' αυτά δεν ξέρα τι να κάνω. Τι έκανε στα τώρα η Ελενίτσα? Έκανε... Α, τα γλυκά μάτια, σαν καβάς, απέναντι. Γι' αυτό την έκλεψε ο Τούρκος. Αυτά θες να πάθεις κι εσύ? Α, πα. Είμαι καλό κορίτσι εγώ, δεν είμαι καμιά λαλοσερβάγια. Καλά, πάψε τώρα. Αφού δεν πήρα θα τώρα να ξέρει να σερβαίνει, καλά να πάθω. Ο Θεός βλέπει τα καλά που κάνεις, κοκόνα μου. Τόσα σώματα ζουνε από σένα εδώ μέσα. Και αυτό θα μάθει. Ναι, άμα πότε. Όσο ζω, ήμετα. Θα σερβαίνω εγώ απόψε. Και η ζαχαρούλα θα βοηθάει. Τραπέζι στρώσατε? Έβαλα τις πορσελάνες και τα κολονάτα. Να, δέστε μια ματιά κι εσείς. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Θα έρθει και η νύφη μου η Κιμπυρλού και δεν θέλω κουσέλια. Ευκαλία Χατούν, σε έφερα τα μύθαλα και λίγα ρετσέλια. Θα σε φτιάξω μια πιατέλα με όλα τα τζερέζια του δουλειά. Δώστα εδώ. Ζαχαρούλα, πάρ' το μούδι για τα μύθαλα. Αδελφωμένοι ζούσαμε με τα παιδιά και τους γειτόνους και τα δουλικά που λέγανε τότε. Μα μόνο δουλικά δεν ήτανε. Ήτανε κομμάτι της οικογένειας. Είχαμε καμαριέρες και κηπορούς. Την οικονόμο την Εφταλία. Την Εμινέ που ήτανε στο σπίτι από τα χρόνια του πατέρα μου. Και δεν την ξεχωρίζαμε από τους Έλληνες. Τον γιο της μάλιστα τον Χαλή που ήτανε τώρα οδηγός μας. Τον στείλανε και σχολείο. Ήταν πια μορφωμένος. Κόρα φιλιό, πάω στο γραφείο να φέρω τον αφέντη. Θέλετε κάτι απ' έξω? Όχι, Χαλή. Ευχαριστώ. Βγες μόνο αν ήρθε η εικόνα φωτεινή. Ήρθε. Στο αντρεσόλι την αντάμωσα. Μη σου ξεφύγει τ' άντρα μου. Το όχο του πρίζα για τη γιορτή του. Πάω να φτιαχτώ λιγάκι. Θέλω να είμαι όμορφη για τον Δημητρό μου. Μια φορά το χρόνο έχει γιορτή. Εσύ όλο το χρόνο όμορφη εικόνα, φιλιό. Σε ευχαριστώ, Χαλή. Καλά τα λέει ο γιος μου, κόνα φιλιό. Κάθε χρόνο και ομορφότερη. Έχω καλόν άντρα, Εμινέ. Γι' αυτό. Με προσέχει, μα τον έχω κι εγώ πασά. Ζαχαρούλα, φέρ' το καλό μου το πρακιόνι. Εφταλία, άναψε τα κεριά. Μεζεδάκι. Τι το θες το μεζεδάκι? Θα φάμε που να είναι. Λικέρ τότε. Ξέρεις τι είπε ο γιατρός? Ο γιατρός είναι Αρμένης. Μόνο τα λαχματζού ξέρει. Τι καλό φτιάξετε, κοκόνα μου? Και τι δεν φτιάξαμε.
Μυδιά τσακιστά, κιδονάτο, σουτσουκάκια, αντζεμπιλά, κουνιάρ. Πω, πω, θα βαριστώ μαχιά σου, με εκείνη και αργότσικα. Δεν είναι ανάγκη να τα κουζουριάσεις όλα. Φάε κανονικά μια φορά. Και ποιος άνθρωπος κρατιέται σαν τα έχει μπροστά του όλα αυτά. Ο μετρημένος. Βαρέλι δεν θέλουμε. Έχουμε στο κελάρι. Ξέρεις πως κυλάει το βαρελάκι ύστερα στο κρεβατάκι. Άντε βρε μητέρα, το κέφι σου. Α, το κέφι μου, τίποτα δεν με το χαλάει. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς τα μου. Γεια σας. Καλώς τους και σας. Χρόνια πολλά, καμάρι. Χρόνια πολλά, πατέρα. Να μαζί σου πολλά. Χρόνια πολλά, αδερφέ. Άντε, γιατί σε λίγο θα τα τρώω όλα μόνη μου. Δεν θα ήταν εκεί πρώτη φορά. Συγγνώμη, αλλά τελευταία στιγμή ήρθαν τρεις Γερμανοί για μεγάλη παραγγελία. Λάδια και γιές. Ελάτε, καθίστε και τα λέτε. Κρασάκι άσπρο για αρχή. Εγώ ένα απεριτή. Μην να το κάνεις, χρυσή μου. Έχουμε κάτι κρασιά από τα χτήματα. Τα κρασιά του αδελφού μου είναι μοναδικά. Έχει δίκιο αν θέλει. Γιατί καλά την έλα η Έλικα. Από το αεροπλάνο του Εγγλέζου που χάλασε η Έλικα. Όχι, Βασιλάκη. Η γιαγιά δεν ακούει καλά. Αντζέλικα. Μια χαρά ακούω. Αγγέλο δεν την ελέγαμε. Μητέρα, μην την επηρεάζεις. Λοιπόν, να σερβίρουμε. Εφταλία, το κρασί. Και θα περιμένει τη Έλικα. Μάλιστα. Εγώ πού πηγαίνω. Πουθενά. Στην είσαι ακούνητη και βοηθάς όσο σε θέλει. Τον Τούρκο οδηγητής. Εμείς τι να τον κάνουμε. Έχουμε τους παράδες μας, τους συμμάχους. Μην το πεις παρέξω, μητέρα. Είναι ο βαρύς της Μύρνης. Πώς να το κάνουμε. Μακάρι να είναι για πάντα, γιατί πολύ μας βοηθάει. Ναι, ο Τούρκος είναι κι αυτός. Ό,τι τους λέει ο αρχηγός τους κάνει. Μας χρειάζονται, γι' αυτό μας βοηθάει. Όχι, μητέρα. Δεν συμπαθεί τους Γερμανούς. Σε βρε. Το έλεγε και χθες. Με τρόπο γιατί είναι διπλωμάτης. Έτσι τον αγαπάνε και Λεβαντίνη και Ρωμνή. Και τώρα ανέχεται εκεί πίσω. Εσείς είστε με την Άνταν και τον Βενιζέλο, μας είπε. Μα εγώ σας προστατεύω. Ο Σπύρος βέβαια, του είπε. Όχι δα, εμείς είμαστε ουδέτεροι. Όχι ουδέτεροι, αδερφέ. Εμείς είμαστε με την πατρίδα. Πέστε μου, πώς σας φάνηκε το κυδονάτο. Μη φοβάσαι, τζιγέρι μου. Δεν τσακωνόμαστε. Μα δεν μπορώ διπλωματίες μεταξύ μας. Έλληνες είμαστε και πάμε με την πατρίδα. Σμυρνοί είμαστε. Η Μικρασία είναι η πατρίδα μας. Κι ήμασταν μια χαρά. Από τότε που πήραμε το μέρος της Ελλάδας στον πόλεμο με τον Βενιζέλο. Είπα θα με Σπύρο μου, κανείς δεν τόλμησε να αγγίξει τη Σμύρνη. Να είναι καλά οι μεγάλες δυνάμεις. Εμείς τι λόγο έχουμε να παίρνουμε το μέρος της Ελλάδας. Είμαστε Έλληνες, θείε. Τι είναι στο μέρος να πάρουμε. Εγώ θέλω να πω να πολεμήσω. Μα δεν με αφήνουν ακόμα. Χριστός και Παναγιά, τι λόγια είναι αυτά. Γιατί. Αν ήταν μεγαλύτερος. Μόνη μου θα τον έστελνα. Δεν είναι όλα συμφέρον στη ζωή. Μόνο συμφέρον είναι. Έτσι θα πρέπει λοιπόν η πολιτική, πίστεψέ με. Η Ελλάδα είναι φτωχιά. Και να νικήσουν οι Γερμανοί, εκείνη δεν θα πάθει. Εμείς θα την πληρώσουμε από τους Τούρκους. Σιγά μην νικήσουνε. Όλοι οι πόλεμοι από τους Γερμανούς αρχινάνε. Έτσι και βγουν αδύναμοι, τρέχουνε να τον πατήσουνε. Φωνιάδες, άμα νικήσουνε οι σύμμαχοι, θα ελευθερωθούμε κι εμείς. Από ποιον, παιδί μου, υπηρέτες τους έχω με τους Τούρκους. Μακάρι να μείνουμε έτσι. Μια χαρά είμαστε. Φτάνουν καλέ τα πολιτικά. Πάσε καλό μας. Κορίτσια, φέρτε τα γλυκά. Να μαζί σηκώνω φιλιό. Πάντα τυχερός. Τυχερός πήρε σπίτι μας η καλύτερη φωνή της Μύρνης. Πότε το κανονίσατε. Δεν θα σου πούμε και τα μυστικά μας. Άμα ήταν για άλλους, δεν θα το έκανα. Αλλά εσείς είστε φίλοι. Θα μας πεις τα τραγούδια σου που αγαπάμε. Άμε, πάμε να ξεκινήσουμε.
όταν σιγώ αρχίζει της καρδιάς το τσιγκι-τσιγκι-τσιγκι. Γιατί όταν σιγώ αρχίζει της καρδιάς το τσιγκι-τσιγκι-τσιγκι. Στην ηλικία μου είμαι για τέτοια γλέντια. Ποια ηλικία? Τον άλλο μήνα κλείνω τα 83. Θα το γιορτάσουμε. Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να γλεντάει. Καλέ γιαγιά, εσύ δεν θα γεράσεις ποτέ. Δεν είπαμε. Άντε, έχει σχολείο αύριο. Πάμε κι εμείς. Έχουμε δρόμο μέχρι τον Μουρνόβα. Τώρα Φωτεινή, ελάτε. Θα σας πάμε εμείς. Λοιπόν, αδερφέ, και του χρόνου καλύτερα. Αμήν. Φιλίστα, όλα τέλεια όπως πάντα. Είσαι όμως αδιόρθωτος, αφού τον εξέρεις τον αδελφό σου. Δεν λες που κρατήθηκα και δεν την πας στο τέλος και του χρόνου ελεύθερη. Εμείς θα φτιάξουμε τη νέα Τουρκία που θα νικεί μόνο στους Τούρκους. Εύετ, μπέι μου. Αλλά μας ακούσε ο κ. Δημητράκης, θα σε πω εγώ βρε τι να φτιάξεις. Αυτοί μπρε σε σπουδάξανε και τώρα εσύ μου κορδώνεσαι σαν μπασάς. Δεν λέω, αυτοί πληρώνανε. Μα εγώ διάβασα. Δεν είμαι κανένας άχρηστος, ούτε κατώτερος. Γελμπούρτα, φά λίγο χουνιά που σ' αρέσει. Για μας τα αφήσε εικόνα φίλο. Δεν τρώω από τα ρούφαγια τους. Αλλάστους. Τελειώνουν τα ψωμιά τους. Δεν τρέπεσαι, μπρε αχάριστε. 50 χρόνια είναι η οικογένειά μας στον πατέρα της εικοναφιλιός. Όσοι βοηθάνε τους Έλληνες, θα τιμωρηθούνε σαν νικήσουμε. Κι αν δεν νικήσουν, μπρε οι Γερμανοί, δεν τα πάνε καλά, ακούω. Θα συνεχίσουμε μόνοι μας. Και ο κ. Δημητράκης μιλάει πολύ για την Ελλάδα. Στο μάτι τον έχουνε. Ο αφέντης είναι πολύ καλός. Αφέντης και καλός δεν υπάρχει. Είμαστε δούλοι στην ίδια μας τη χώρα. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Εσύ ευχαριστιέσαι με το τίποτα. Καλύτερα να βλέπεις όσο φωτίζει το λιχνάρι σου. Παλιές κουβέντες, παλιά μυαλά. Σωστά μυαλά. Το πήρες πολύ πάνω σου και δεν πρέπει. Δεν κάνει να λες τέτοια στην κόνα φίλιο. Τι τέτοια. Είσαι όμορφη κυρά, Γιούζελ. Τι είναι, καμιά χαντούμη σαν φίλη σου. Δεν είναι, μαζί μεγαλώσαμε. Όμορφη είναι και το λέω. Α, κράτα τα μάτια χαμηλά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Είπα, όσο φωτίζει το λιχνάρι σου. Ξεμάτιασμα, δεν είμαι πια τόσο όμορφος. Έφαγα πολύ χθες και βαριστομάχιασα. Πρέπει να διαβάσω και ιστορία. Έχω διαγωνισμό. Μπα, σαββατιάτικο το θυμήθηκες. Μπα και σκαρονείς τίποτα εσύ. Δεν σε έχω για τόσο προκομμένο. Προκομμένος είμαι. Διαβαστήρωσα και εσένα δεν είμαι. Υπάρχουν κι άλλα στη ζωή. Σαν τι,
Άλογα, τένις. Πόλεμος. Αν μ' αφήνανε να πω στην Ελλάδα να πολεμήσω. Άντε πάλι. Μπρε μικρώσεις ακόμα. Σε πονεί το στομάχι και κάθεσαι μέσα. Αγκαμωτής τα εμπορικά με τις γυναίκες. Καλά. Άλλη φορά τρώγαμε τους ασίκηδες, αφού με γίνες άντρας. Εμεινέ, δώσ' με την αμάλθεια. Μπρε, στα αλήθεια μεγάλωσες εσύ. Διαβάζεις και τη γαζέτα τώρα. Να μην ξέρω τι γίνεται στον κόσμο. Δεν γίνονται και τόσο όμορφα πράγματα. Καλά είσαι εσύ στο κουκούλι σου. Θέλω να μάθω για τον πόλεμο. Τι κάνει ο στρατός μας στη Θεσσαλονίκη. Ίδιος ο πατέρας σου γίνεσαι. Ζαχαρούλα, μπας και θες να διαβάσεις κι εσύ. Εγώ τραβάω μέχρι τον ψαρά. Αλήθεια, κύριε Βασιλάκη. Μπορεί να έρθουν οι Έλληνες εδώ. Αμέ, μόλις νικήσουμε τους Γερμανούς. Όπου να είναι δηλαδή. Όπου. Θα μας κάψουν οι τουρκαλάδες. Εμείς θα το κάψουμε. Πες με πώς λεντάνε, Ζαχαρούλα. Γιατί εγώ όλο με τους δικούς μου είμαι. Ου, αυτοί δεν γλεντάν καλέ. Να μίσουμε. Εμείς γλεντάμε αλλιώς. Πώς δηλαδή. Ενά, πιο ελεύθερα. Πάμε στις μεγάλες ταβέρνες. Κοντά, στην Άγια Φωτεινή και τις φιλενάδες μου. Μόνο. Δεν πάνε καλέ οι γυναίκες μοναχές τους. Με τους αδερφούς τους, τους αραβωνιάριδες, τους γιαβοκλούδες. Και χορεύουμε και τραγουδάμε άλλα τραγούδια. Θα με πάρεις μαζί σου μια φορά. Θες, κύριε Βασιλάκη. Θέλω, λέει, να δω πώς περνάει ο κόσμος αληθινός. Περνάει μια χαρά, γιατί κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει, πρέπει, και πρέπει. Εσύ, τι θέλεις δηλαδή. Τώρα δά. Για ξανακάντω. Ζαχαρούλα, ζάχαρη είσαι. Μη! Είμαι καλό κορίτσι εγώ. Απλά σου είδα έτσι στεναχωρημένο. Με πολύ, πολύ στεναχωρημένος. Φύλα ξανά. Δεν πρέπει. Εσύ δεν είπες, θέσουνε τα πρέπει. Ζαχαρούλα, που χάθηκες πάλι πάνω στο μάσε. Έφτασα, τελειώνω. Λοιπόν, το βράδυ που θα πάνε στην όπερα, θα με πάσεις στα βέρνης. Αν είσαι καλός μαζί μου. Σήμερα πρέπει να τελειώνουμε τα ψώνια για την πρεμιέρα. Έτοιμο φουστάνι θα με πάρεις. Ναι. Είσαι μικρή ακόμα για σου, μεζού. Δεν θέλω να μεγαλοπιάνεσαι. Μα σε λίγο τελειώνω το σχολείο. Σε λίγο. Πάμε τώρα για το φουστάνι. Ύστερα να πάρουμε καμιά εγκρέτα. Κάνα βελάκι, να ταιριάζει. Θέλω φόρμα με την κολτέ. Ακούς! Θέλω φόρμα με την κολτέ. Κλείνω τα 18 και ντύνομαι σαν παιδί ακόμα. Ντύνεσαι σαν σοβαρή κοπέλα. Αλλά πρώτη σου φορά στην όπερα. Θα πάρουμε κάτι ιδιαίτερο. Μην κοιτά κουνάκια. Ναι, αν ταιριάσουν τώρα γιατί θα αργήσουμε και θα γκρινιάζει ο παπάς. Να πάμε και στην οδό των Φράγκων, στα μεγάλα πολυκαταστήματα. Ύστερα, στη Μυροβόλο Άνοιξη, την αγαπημένη μου κουφεταρία. Μαμά, αυτό λέω. Λίγο μεγαλιστικό, αλλά θα σε πάει. Δεν ξέρω. Έλα καλέ μαμά, στην όπερα θα πάμε. Όχι στο κατηχητικό. Ποιος θα πάει στην όπερα, το κορίτσι μας. Και δεν θα το ράψω εγώ. Τι κάνεις τα κουή μου. Ό,τι μπορώ και ό,τι προκάνω, φιλιό μου. Γράφονται όλες μαζί για την πρεμιέρα. Εμείς δεν θα σε φορτώσουμε. Τελειωμένο το έχω το δικό σου. Η μικρή θα πάρει έτοιμο. Αργότερα τα σου με ζου. Όπου να είναι, θα βρεθεί και ο νηφίος. Τότε θα ράψουμε πολλά. Καλά. Μικρή είναι ακόμα. 17 χρονών. 18. Κρύβει τα χρόνια μου, κόνα τα κουή, για να κρύψει τα δικά της. Δεν έχει ανάγκη η μάνα σου. Δεν ψάχνει για άντρα. Έχει τον καλύτερο. Έλα να σε γεράσουμε ένα γλυκό στο καφέ Φώτης. Έχω πολύ το για φιλιό μου, ευχαριστώ. Κάτι κλωστές ήρθα να πάρω. Έλα, εγώ κερνάω. Θα έρθω από το σπίτι το απόγευμα να φέρω και το φόρεμα. Γιατί κάτι θέλω να σε πω, μα δεν λέγεται εδώ. Άντε λοιπόν,
Σε περιμένω. Μαμά, θα πάρουμε και τα παπούτσια. Ναι, όχι αυτά. Τα άλλα με το μικρό ταπούνι. Καλή. Έγινε τίποτα. Μη χειροτέρεψε ο μικρός. Ησύχασε. Για σένα ήρθα. Για μένα. Τα μάμα. Ξέρεις πως σε νοιάζομαι, εικονοφίλιο. Το ξέρω. Δεν μπορώ να σε μιλήσω ελεύθερα μπροστά στον αφέντη και στα παιδιά. Γιατί. Δεν έχω εγώ μυστικά. Έχω εγώ. Έχω φίλους που είναι στην Ινδικά τώρα. Στους νεότερους. Δεν φαντάζομαι να είσαι κι εσύ. Εγώ, το θέμα δεν είμαι εγώ, κόνα, φίλιο. Τότε, ποιο είναι το φοβερό μυστικό? Άκουσα τις προάλλες, πως θέλουν το κακό του κύριου Δημητράκη. Βοηθάει τους Έλληνες, λένε. Όσοι βοηθάνε, θα βρουν τον πελά τους. Άχτι τους έχουν. Κουταμάρες. Ο κύριος Δημητράκης ήταν πάντα πιστός στο κράτος το Οθωμανικό. Δεν φτάνει πια αυτό. Δεν μπορώ να το πω στον αφέντη. Θα θυμώσει μαζί μου. Εγώ φοβάμαι για σένα και τα παιδιά. Μη σας βρει κακό. Εμάς τι να μας κάνουνε. Σαν δεν μπορούν στους άντρες, παίρνουν τις γυναίκες και τα παιδιά. Κύβρε, χαλή. Εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Μαμά, τελείωσα. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Έχω φέρει τα μάξι. Μα σκέψω ότι σου. Διαλέξαμε το καλύτερο πατρόν. Φιγουρίνι θα είσαι στην πρεμιέρα του Ριγκολέτο. Σου έχω σουρπρίζα. Εμένα. Αμέ, μία θέση στη λόζα μας. Με κακομαθαίνεις. Μια φορά έχουμε τέτοια πρεμιέρα εδώ. Κοίτα. Πω, είσαι άφταστη στη βελονατακουή μου. Και να σκεφτείς πριν 10 χρόνια, είχα μοδίστα που έμενε στο σπίτι για να μας ράβει. Τίποτα δεν ήξερα τότε. Έφερα τα αγαπημένα της κόλας τα κουίν. Γκάιφε και τριαντάφυλλο και κουλουράκια. Τι περιποίηση, Εφταλία μου, σε ευχαριστώ. Ό,τι μπορώ κάνω. Αν λείψω εγώ και έμεινε, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ μέσα. Θησαυρός. Και έμεινε και γιος της. Πώς αντέχεις τους Τούρκους μέσα στο σπίτι σου? Εγώ ούτε που να τους βλέπω. Καλά. Αυτοί εδώ δεν είναι Τούρκοι. Δικοί μας είναι. Και αυτοί που σφάξανε τη μάνα μου, δικοί μας Τούρκοι ήτανε. Αυτοί ήτανε τσέτες. Άγριοι. Τούτοι εδώ γεννηθήκανε στα σπίτια μας. Μας αγαπάνε. Φιγιό μου. Έτσι νομίζαμε κι εμείς. Να βλέπεις το σπίτι μας την Προύσα. Τον κήπο μας, τα σημικά μας. Μην τα θυμάσαι και στεναχωριέσαι τα κουί μου. Νομίζεις τα ξεχνάω ποτέ? Γελάω γιατί δεν θέλω να με λυπούνται. Βρεθήκαμε στον δρόμο από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξέρεις πώς είναι από κυρά να γίνεσαι υπηρέτρια της καθεμίας. Μην κοιτάς εσένα, ξυπασμένες και οι Σμυρνιές και οι Λεβαντίνες. Μα όλες σε προτιμάνε. Σε 2 χρόνια πήρες και σπίτι. Τι να το κάνω, μοναχή μου. Ο Βαχάν μου ζιάραγε. Τα αγοράκια μου. Αρχόντισα ήμουνα στην Προύσα. Το 15, όταν έγινε η μεγάλη σφαγή των Αρμενέων. Ήμουνα στη Σμύρνη, στο γάμο της αδερφής μου. Και έτσι γλίτωσα. Σφάξανε όμως όλη μου την οικογένεια. Δεν είχα πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Τον άντρα μου, τον Βαχάν και τα αγοράκια μου, τους πήρανε στα τάγματα εργασίας. Γι' αυτό ήθελα. 2 μήνες έχω να πάρω γράμμα του. Δεν ξέρω αν ζει ή αν πέθανε. Δεν ξέρω τι απογίνανε τα παιδιά μου. Θα'ναι τώρα αν ζούνε. Μην το ξαναπείς αυτό. Όχι, ζουν.
το νιώθω. Μα που και που λυγίζω. Θα είναι 17 και 18 χρονών. Ο κ. Δημητράκης έχει καλές σχέσεις με τον Χόρτον τον Αμερικάνο. Μήπως μπορούσε να μάθει καμιά πληροφορία. Πιο εύκολο να μάθω γαμπρός μου από τον Ραχνίν Μπέι. Μακάρι. Μα θα το κάνει. Θα κάνω ό,τι μπορώ τα κουίνω. Το ξέρεις. Εγώ προσεύχομαι τη μέρα και σαν βραδιάζει. Βγάζω έξω το τραπεζάκι με το ούσο και τους μεζέδες που αρέσανε στο μπαχάρι. Σώπα, ο Θεός είναι μεγάλος και εσύ πολύ καλή για να σ' αφήγει. Πάμε να προβάρουμε το φόρεμα. Αρκετά σε σκότησα. Λοιπόν, αύριο. Μου το υποσχέθηκε. Ναι, κύριε Βασιλάκη. Αλλά άστε με τώρα. Θα έρθει ο Δράκος η Εφταλία και θα τις φάω. Μόλις τους γύρω να φεύγουν, ετοιμάσου. Θα τα πούμε το βράδυ. Θα έρθεις πάλι. Αμέ, σαν κοιμήθηκε όλοι. Ζαχαρούλα, ζαχαρίσε. Όσα βλέπει νύχτα, δεν πρέπει να το ξέρει η μέρα. Ζαχαρούλα! Ακόμα να σιδερώσεις. Από κοντά τον Βάσκο, κύριε Βασιλάκη. Όχι εικόνα, Ιταλία. Ένα κουμπί του ρόξα. Στο σακάκι του. Αφού είναι εδώ η μοδίστρα. Γιατί δεν το δείχνες. Εγώ το ζήτησα. Τα αφεντικά με τα αφεντικά και εμείς το πόστο μας. Πάμε να σιδερώσεις το φράκο του αφέντη γιατρίου. Εγώ για σας ήρθα. Προτιμώ τα Σμυρνέικα, αυτά καταλαβαίνω. Την όπερα πρέπει να την αγαπήσεις από μικρός. Αλλιώς, θα μας κάνει μάθημα και μοδίστρα. Εγώ πάω την κόλωτα που είπε κάτω και φτάσα να σας πάρω. Δεν πήρες τα μάξι. Δίπλα είμαστε, μητέρα. Καλό θα μας κάνει να περπατήσουμε. Και το δίπλα πολύ είναι για μένα με το πόδι. Με πονάει το γόνατο. Έλα, ήρθε ο Σπύρος και έφερε τα μάξι. Τα σε πάμε εμείς. Καληνύχτα. Να χαιρετήσουμε πρώτα τους κουητά. Αντούτο λε. Κυρία Μπαλτατζή. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Wonderful. Ήρθαμε οικογενειακώς. Δεν ήταν υπέροχη όπερα. Πραγματικά. Ήρθατε όλοι μαζί. Oh no. Θα πιάναμε όλη την πλατεία. 90 είμαστε all together. Μονάχα εγώ και ο ξαδερφός μου ήρθαμε. Αγαπάμε την όπερα. Κι εγώ. Την άλλη Κυριακή δίνουμε ένα χορό στο χτίμα μας στον Μπουρνόβα. Και είναι πασίγνωστη χωρί σα. Μαμά, μπορώ να πάω. Μα δεν σε καλέσανε. Ναι, γι' αυτό ήρθαμε. Για να καλέσω την κόρη σας. Τη συμπαθούμε πολύ. Γνωρίζεστε. Όχι. ναι. Έχουμε ειδωθεί μερικές φορές από μακριά. But of course, I know Vasilis. Είναι και οι δύο καλεσμένοι μου. It would be our pleasure. Θα σας περιμένουμε. Μην το ξεχάσετε. Βρε πονήρο! Μου κρύβεις κάτι? Καλέ μαμά. Πολύ ψηλά κοιτάς μικρή. Γιατί μαμά? Εσύ δεν λες κανείς δεν είναι ανώτερος από τον άλλο. Ναι, σωστά. Μα η Γουιτάλη είναι... Δεν είναι. Είναι βασιλιάδες εδώ και παντρεύονται μεταξύ τους. Ένα χορό είπαμε. Δεν φτάσαμε και στο γάμο. Ναι, αλλά τα κορίτσια πρέπει να είναι προσεκτικά για να φτάσουν στο γάμο. Τι έγινε ο πατέρας σου?
Δεύω. Γιατί αδερφή να λαμβάνεις τόσο πολύ Ελλήνες εσύ. Χαλίλ. Πώς και τόσο νωρίς, αφέντη. Έμαθα για να χτίζει ένα και ανησύγησα. Ξύπνησε ο αδελφός μου. Ετοίμαζε το εργοστάσιο και είναι μια χαρά. Μια στιγμή να τον φωνάξω. Έλα, βρε αδερφέ. Χαμπάρι δεν πήραμε. Πήγαν να σου σκοτώσουν χτες. Υπερβολές. Κάτι κλεφτρόνια ήταν. Τι λες, βρε. Αφού σκοτώθηκε η άνθρωπος. Το γράφει σήμερα η Μάρφια, κοίτα. Μη με πεις. Και τι λέει. Πώς σε επιτεθήκανε δύο Τούρκοι και σε έσωσε ένας τρίτος. Όμως δεν τον ξέρουν ακόμα. Σαν πως τον ήξερα εγώ. Γι' αυτό σε λέω. Ζεϊμπέκιδες. Συμμορίες. Εγώ σου είπα πολλές φορές. Μην εκδηλώνεσαι. Εμείς τι λόγο έχουμε να ανακατευόμαστε στα πολιτικά. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Πόρτο που φεύγει. Η Αμερική έκοψε τις σχέσεις με την Τουρκία. Μπαίνει στον πόλεμο. Ωνα φιλιό, με ζήτησες. Ναι. Σε ευχαριστώ. Χτες σκότωσες για τον άντρα μου. Ξέρω πόσο βαρύ ήταν αυτό για σένα. Ξέρω πως σε χαίνεσαι τη βία από παιδί. Ήμουν ασίγουρος πως θα χτυπάγανε. Αν μη είχες ακούσει... Ναι, με το πες, μα δεν το πίστεψα. Και όπως είδες, δεν το πας στο Δημητράκη. Καλά έκανες. Τους ήξερες. Λίγο. Από πού? Είμαστε μαζί στην οργάνωση. Σε ρώτησα και δεν μου το πες. Καλύτερα να μην τα ξέρεις αυτά. Πιστεύεις τους νεότοπους, Χαλή? Ναι, το Σουλτάνο πολεμάνε να ρίξουμε. Δεν θέλουν το κακό κανενός. Μονάχα, θα τους κάνουν κακό στο κράτος μας. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που θέλουν να είμαστε δούλοι, στην ίδια μας τη χώρα. Και ποιος το θέλει αυτό? Ελεύθεροι είστε, να γίνετε ό,τι μπορεί ο καθένας. Μην τον λες, κονά φιλιό. Ξέρεις πολλούς δικούς μας που είναι αφεντικά. Για σας δουλεύουν.
για τους Λεβαντίνους. Καθένας με τις δυνάμεις του, Χαλίλ. Εγώ νομίζεις μπορώ να γίνω ό,τι θέλω? Όχι, είμαι υπηρέτης. Σου φέρθηκε κανείς έτσι εδώ μέσα? Όχι, και ειδικά εσύ, Κοναφιλιό. Ποτέ. Ο αφέντης? Όχι, ποτέ. Μέχρι εκεί όμως, δεν θα με παίρνε κι ασυνέτερο. Κι ας ήμουν καλύτερος από ένα Ρωμιό. Τι έπαθες? Ποτέ δεν μιλάγες έτσι. Κι Ρωμιοί, ποτέ δεν μιλάγαν έτσι. Τώρα ο αφέντης παρακαλεί να χάσουμε τον πόλεμο. Φυσικό δεν είναι. Έλληνες είμαστε. Κι εμείς, φυσικό δεν είναι να θέλουμε να νικήσει η χώρα μας. Μαζί δεν την έχουμε αυτή τη χώρα. Μπερδεμένα με τα λες. Μπερδεμένα είναι τα πράγματα από μόνα τους. Μπερδεμένη είναι η μικρασία, γιατί όλοι τη βλέπουν για δικιά τους. Άλλαξες, Χαλή. Άλλαξες πολύ. Άλλαξα. Μα όχι με σένα. Για μένα είσαι... οικογένεια. Όπως σε είχα από παιδί, σε έχω και τώρα. Είσαι... ανήσυχη. Αυτό είμαι. Για όλους μας. Μα πιο πολύ για σένα. Αδελφός έχω. Δεν θέλω να κινδυνεύσεις. Έσωσες τον άντρα μου και στο χρωστάω. Η γαζέτα όμως γράφει για τα χτεσινά. Μπορεί να το ψάξουν. Και αφού σε ξέρανε κιόλας... Δεν κινδυνεύω. Πού ξέρεις. Αυτός που σώθηκε μπορεί να μιλήσει. Τούρκος στον Τούρκο. Δεν καρφώνει. Αναμεταξύ μας λύνουμε τις διαφορές. Καλύτερα να πας στο Κορδελιό. Σε λίγο θα έρθουμε στον κούλα μας για το καλοκαίρι. Εκεί μπορείς να κρυφτείς αν γίνει κάτι. Θα του πω εγώ στον αφέντη. Ευχαριστώ. Μα δεν θα είμαι ήσυχος. Να σας αφήκω μόνος. Αν γίνει κάτι... μη με σκοτίζεις. Ξέρω τι σε λέω. Άντε, τίποτα δεν θα γίνει. Τι ωραία που περνάμε εδώ στο εξοχικό μας το Κορδελιό. Μακριά από τη ζέστη της Μύρνης. Ευλογημένη Ιωνία. Ευλογημένος τόπος. Αντζέλικα, αύριο θα αρχίσουμε τις ετοιμασίες για το χειμώνα. Θα κάτσεις που θα φτιάξουμε το φιδέ. Παπα, ακόμα να κατέβεσαι με αυτά. Εγώ βάζω τα δουλικά. Καλέ, τι λες. Εγώ το διασκεδάζω. Περνάμε θαύμα. Θα έρθει και τα κουί. Ευκαιρία να τη ζητήσεις τις χάρες που θες. Τότε να μείνω. Πού φτάσαμε, να παρακαλούμε τη μοδίστρα. Ξυπασμένη για το ράγκο της. Ποιο ράγκο της, χρυσή μου. Αυτή ήταν η αρχόντισσα στην Προύσα. Τώρα όμως πληρώνεται για να ταράβει. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σε βρει. Μαμά, μαμά, έφτασε η εικόνα τα κουί. Α, τι καλά. Ζαχαρούλα, τρέχα, θα έχει πράγματα. Πάμε να σε βοηθήσω. Μπράβο. Λευκοθέα. Σαν να έχει πολλά ο αδελφός σου με τη Ζαχαρούλα. Έχει, μαμά, γιατί είναι καλόκαρδος. Τη βοηθάει για να μην τη μαλώσεις. Μπα, είναι θηλυκό μπι και τον ξεσηκώνει, με φαίνεται. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Ήρθε η Αρμένισσα. Μην τη λες έτσι, Αγγέλα μου. Έχει όνομα. Θα σε παρακαλέσω να είσαι γλυκιά μαζί της. Καλά, μα δεν σε καταλαβαίνω. Τόση ευαισθησία για τη μοδίστρα. Α, εδώ και ένα φάκελο Σπύρος μου για αυτή, μα δεν είπε τι είναι. Για να δυο. Του είχα ζητήσει μια χάρη. Γεια σας, Κοναφιλιό. Κονάντζελικα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς την. Βολέψου. Ζαχαρούλα, πάρε τα πράγματα στις κάμαρες. Πάω κι εγώ. Εσύ να κάτσεις εδώ που κάθεσαι. Ευταλία, φέρε νεράκι για γλυκά. Διαλέχτε. Έχει καρυδάκι, σταφύλι, βύσσινο και τριαντάφυλλο. Εγώ θα πάρω σε λίγο. Πάρε τώρα. Δεν ξέρω πώς θα σε μετά. Γιατί καλέ. Σε έχω ένα φάκελο από το Ραχνί Μπέι. Τον έδωκε στο Σπύρο μου, μα δεν είπε τι είναι.
στο νοσοκομείο. Γι' αυτό δεν με έγραψε. Μα ο Μπέις έμαθε πως πάει καλά και σε λίγο θα βγει. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Το ακούει μου τη χαρά. Έλα, πιες λίγο νεράκι, μη μας λίγο θυμίσεις. Θα έρθουνε γρήγορα, θα δείτε. Τι λέει για τα παιδιά? Δεν λέει πολλά. Μη με κρύβει κάτι. Βγάλε τις κακές σκέψεις από το μυαλό σου. Θα τους αφήκουνε άμα νικήσουνε οι σύμμαχοι. Ή θα τους σκοτώσουν από το φόβο τους. Φάε την γλώσσα σου, καημένη. Και βέβαια θα τους αφήκουνε. Χριστέ μου, τι χαρά πήρα σήμερα. Να είστε καλά. Λέτε να έρθουνε, να γλιτώσουνε. Σίγουρα. Άσε, πάμε να πάω εγώ στο στρατό. Θα τους φέρω μόνος μου. Τι θα γίνει, κοκόνες μου? Για φέτος θα φτιάξουμε το φιδέ ή για του χρόνου? Εγώ θα το φτιάξω. Με τη χαρά που έχω απόψε, θα ζυμώσω για άλλη τη Σμύρνη. Εσύ τι περιμένεις? Δεν είναι για άντρες αυτή η δουλειά. Το φτιάξιμο του φιδέ ήταν τελετουργία σωστή. Βάζαμε τα καλά μας, ένα γαρίφαλο στα αυτή, μαζευόμαστε και κοσκινίζαμε τα αλεύρι, τραγουδώντας και γελώντας. Είχα σαν μαντήλι με κάτω φλουριά. Είχα σαν μαντήλι με κάτω φλουριά. Και μάθα πως το βρε μια μπουρνοβαλιά. Και μάθα πως το βρε φως μου μια μπουρνοβαλιά. Δώσ' μου το μαντήλι, κρατά τα φλουριά. Δώσ' μου το μαντήλι, κρατά τα φλουριά. Εμορφή τσακπίνα, γλυκιά μπουρνοβαλιά. Εμορφή τσακπίνα, φως μου κόρη του παπά. Την Κυριακή παντρεύεται, το ξέρει η γειτονιά. Την Κυριακή παντρεύεται, το ξέρει η γειτονιά. Εμορφή τσακπίνα, γλυκιά μπουρνοβαλιά. Εμορφή τσακπίνα, φως μου κόρη του παπά. Άντε, αύριο πάλι, θα ετοιμάσουμε και τα μακαρόνια και τις τραχανάδες. Η κατάσταση είναι τραγική. Ποτέ δεν είχε τόσες ληστείες και απαγωγές στη Σμύρνη. Πότε θα τελειώσουν όλα? Σαν έρθει ο Βενιζέλος, όλα θα τελειώσουν. Εσένα τι λένε οι δικοί σου, παιδί μου? Στηρίζουν και αυτοί τον Βενιζέλο? Τον θαυμάζουν. Μαθαίνουν τη Σμύρνη ανεξάρτητη με εγκύτρια την Αγγλία. Υπομονή. Τούτες τις μέρες στο Λονδίνο θα συναντηθούν οι μεγάλοι με το Λευτεράκι και θα αποφασιστεί το πράγμα. Εμείς δεν εμπιστεύουμε στους συμμάχους. Πολλά λένε και λίγα κάνουν. Να μου το θυμηθείτε. Εάν έρθουν οι Έλληνες εδώ, θα γίνει μαγελιό. Ναι, ναι. Θα κάθονται τα πλοία των σύμμαχων στο λιμάνι και θα βλέπουν να μας φάζουν. Άσε μας, ρε αδερφέ. Πάρτε να πιούμε στις χαρές που έρχονται. Άγια σου, παιδί μου. Βασίλης, shall we dance? Σε λίγο. Λευκοθέα, τι λες, θα χορέψουμε? Αμέ, σκουριάσαμε το σύνορα. Λύσα, λαός. Τι καλό παιδί αυτός ο Έντουαρντ. Σπουδαία τύχη την αδελφή μου. Thank you.
Καλώ σα βρήκα, κονέφιλο. Ήθελα να σε δύο. Να σε αποχαιρετήσω. Πού πα? Στην Ανατολία. Στο στρατό του Κεμάλ. Καταλαβαίνει τι λε. Ποτέ δεν θα τα ανοιχτεί αυτό ο Δημητρό. Δεν θα μπορέσει να ξαναγυρίσει εδώ. Το ξέρω. Γιατί πα? Για να είμαι ο εαυτό μου. Και να είμαι περήφανο γι' αυτό. Ο Κεμάλ είναι σπουδαίος φίλο. Θα αναστήσει τη χώρα μας. Αυτός θα διαλύσει ό,τι φτιάξαμε. Θα τα καταστρέψει. Είναι ο χειρότερος εθνικιστής. Όπως θες πες τον. Εγώ τον λέω πατριώτη. Η Τουρκία στους Τούρκους λέει και εμείς τρέχουμε εξ οπίσω του. Και πώς θα σας ελευθερώσει? Διώχνοντας τους χριστιανούς. Και αν σας πει να τους φάξετε, σαν τους Αρμενέους. Δεν πίστευα να ακούσω τέτοια λόγια από το στόμα σου. Με τρομάζεις. Τόσα χρόνια που ήμασταν δούλοι, δεν τρομάζατε. Πώς μπορείς να το λες εσύ αυτό? Ποτέ δεν ήσουν αδούλος. Ήμουνα. Πότε? Όταν με περίμενες να γυρνά από το σχολείο, να σε βοηθήσω στα ελληνικά. Όταν σου εξηγούσα την ιστορία. Όταν είπα πρώτα απ' όλους εσένα, πως θα έπαιρνα το Δημητράκι. Ναι. Με έλεγες ακόμα και τα μυστικά σου. Μα εγώ δεν σου είπα ποτέ τι σκεφτόμουν. Γιατί? Ο πατέρας μου σ' είχε σαν παιδί του. Σαν το παιδί του δούλου του. Δεν είχα καταλάβει πως ένιωθες έτσι. Έχω κι εγώ την περηφάνεια μου. Γι' αυτό πιστεύω στον Κεμάλ. Γιατί θέλει να είμαστε όλοι ίσοι. Και οι γυναίκες μας να πάψουν να υπηρετούν τους χριστιανούς. Δεν γίνονται αυτά ειρηνικά. Γίνονται. Οι Έλληνες δεν πειράξανε ποτέ κανέναν. Αν έρθουν εδώ οι Έλληνες σαν ελευθερωτές, θα γίνει μεγάλο κακό. Τίποτα δεν θα γίνει. Θα ζούμε αρμονικά όλοι μαζί. Μα και λιό θα γίνει. Θα ξεσηκωθούν οι δικοί μας και θα γίνει καταστροφή. Έτσι σας λέει ο Κεμάλ. Αν έρθουν εδώ, να φύγετε. Να φύγουμε εμείς από τη Σμύρνη, την πατρίδα μας. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Να φύγετε. Ξέρω πως θα είσαι καλά. Να φύγετε. Να μη σε ξαναδώ ποτέ. Ακούστε τις καμπάνες! Πρώτα Μαγιά και Ανάσταση μαζί! Ελεύθεροι! Είμαστε ελεύθεροι! Παναγιά μου, φοβάμαι και να το πιστέψω! Μόνο σαν πουν οι Έλληνες στο λιμάνι θα το πιστέψω! Βγες μια μάτια αντισύνες! Για να προκάβουμε, να τις κρεμάσουμε πριν φτάσουμε! Τόσα χρόνια στα σεντούκια, φοβόμασταν και να τις κοιτάξουμε! Τώρα γεμίσε ο τόπος! Έφερα κι εγώ την παλιά της μανούλας μου, αφού δεν βρώκαμε αυτή τη μέρα. Ασήκωτη είναι! Έτσι πρέπει να είναι η σημαία. Βαριά να μην τσακίζει. Να μην λυγίζει. Εμινέ, τι κρυφτικές εκεί και δεν μιλάς. Τι να πω. Σας ακούω και χαίρομαι με τη χαρά σας. Αν πες και στη θέση μου. Ο γιος μου είναι με τον Κεμάλ. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, Εμινέ. Σαν φίλοι έρχονται οι Έλληνες. Όλοι θα ζήσουμε καλύτερα. Θα βγεις. Ινσαλάχ. Μαμά, πάμε στην παραλία. Όλοι οι φίλοι μου πήγανε κιόλας. Από τώρα. Ξημέρωμα θα έρθουνε. Όλοι εκεί κάτω είναι με δάφνες και λουλούδια. Ελάτε, πάμε όλοι μαζί. Σήμερα είναι το τέλος της σκλαβιάς, ύστερα από 500 χρόνια. Φιλιό, πάμε πια. Μπαίνει το πατρίς. Έλα, δεν χάσουμε το θέαμα. Έφτασα, χριστιανέ μου. Μπαίνει και το αβέρο. Άκου τι γίνεται. Εμινέ, έλα και εσύ μαζί. Τι λες, κοκόνα μου, δεν κάνει. Άντε εσείς και θα μείνω να φυλάω το σπίτι. We'll be right back.
χάθηκαν από τη χαρά τους και εσύ κακομελετάς. Και κλαίγανε όλοι. Και ψέλνανε. Και τραγουδούσανε. Ήξερα πως ό,τι γινότανε στη συνέχεια, αυτή τη μέρα δεν θα την ξέχναγα ποτέ. Και θυμήθηκα την ενέ μου που έλεγε, αν σε βρούνε τα δύσκολα και δεν θέλεις να πεθάνεις, να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Ο παράδεισος έγινε κόλαση. Εσένα, κύριε Βασιλάκη. Σε σκέφτομαι με το χακί και λιγώνομαι. Σκέτος, δεν σου γεμίζω το μάτι. Έμακος. Αυτές οι μπότες και τα αστέρια τον επάνε τον άντρα. Όπου να είναι, θα αντιθώ κι εγώ στο χακί. Αλήθεια. Να με, μόλις τελειώσω το σχολείο. Σε λίγους μήνες δηλαδή. Τι δάνε θελοντές. Και θα σε αφήκει ο πατέρας σου. Άμα μπορεί, ας κάνει κι αλλιώς. Κι εγώ, τι θα πω γίνω εγώ. Εσύ, θα περιμένεις να πάρω άδεια. Μεγάλο ζευτά με κάνεις. Θα στο λεσβήσω απόψε. Θα έρθεις στην καμαρή μου. Α, παπά, με έχει ο δράκος γυνάτη και όλο μπροστά μου πετύχεται. Η Ευτελία κοιμάται με τις κότες. Σαν βγόνει για το σπόρτι κλουβέλο. Δεν θα προκάμω απόψε. Έχω και το σίδερο και ποιος την ακούει την κυρά. Ωραίο καλοκαιράκι έχουμε φέτος. Μόνο πολύ ζεστό. Καλά είμαστε εδώ, Αντζέλικα. Η Σμύρινη ψήνεται. Οι σύμμαχοι υπογράψανε τη συνθήκη των Σευρών. Τι δίνουν στην Ελλάδα? Γιατί δεν δίνουνε. Μεγάλη στιγμή. Η μεγαλύτερη του Βενιζέλου. Λέει και καλέ. Τι? Λοιπόν, διαβάζω. Στην Ελλάδα δίνονται τα 12 νησιά. Εκτός από τη Ρόδο, τα νησιά του Αιγαίου. Μπράβο! Η Δυτική και Ανατολική Θράκη. Και ακούστε προσεκτικά. Η Σμύρνη για 5 χρόνια. Μετά θα γίνει δημοψήφισμα και θα προσαρτηθεί οριστικά. Τι με λες, επίσημα ελεύθερη δηλαδή πια. Γιατί 5 χρόνια δηλαδή, για να δούνε πώς θα τα πάμε. Και άμα οι Έλληνες χάσουν τον πόλεμο. Αμάν Πρεσπύρο, να μην χάρουμε μια στιγμή. Πάει η Τουρκιά, ξόφλησε. Αυτή ήταν η χαριστική βολή. Τώρα είναι που θα μας ανοίξει πόλεμο και μα θα το βγεις. Εμένα δεν μου φαίνεται γερή αυτή η θήκη. Να ζήσει ο Λευτεράκης, να ζήσουν και οι σύμμαχοι. Τις αμήνεις τα παιδιά, διώξανε τον βασιλιά.
Τη αμήνη στο καπέλο έφερε το Βενιζέλο. Τη αμήνη στο σκουφάκι έφερε το λευτεράκι. What a day! Πολύ γλεντάνε σήμερα. Και εμείς γλεντήσαμε τα νέα στο σπίτι. Και μέσα στη χαρά ήρθα σε Δημητράκης να ζητήσω το χέρι της Λευκοθέας. Ο πατέρας μου ρωτάει πότε να το ζητήσει επίσημα. Αν δέχεστε κι εσείς. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Αφού και οι δύο το θέλετε, από ό,τι βλέπω. Πω πω, μέρα κι αυτή, γιορτάζει η Ελλάδα μαζί με το σπίτι μας. Τι νέα κι αυτά, πατέρα, μπορώ να καταλαβώ. Έχουμε κι άλλα νέα. Μη βιάζεσαι να φύγεις. Η Λευκοθέα... Μη με πεις, έφτασε η ώρα. Μην κάνετε γάμο στον πολεμό, να περιμένετε. Εμάς μας επιτρέπετε, θα πάμε μια βόλτα. Βέβαια, βέβαια. Εγώ θέλω να μιλήσω στο Βασιλάκι. Λοιπόν, σε θέλω κοντά μου. Πώς θα τα βγάλω πέρα με δύο εργοστάσια. Πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, αφού νικάμε παντού. Είσαι που προλαβαίνω. Γιώ, πες κι εσύ. Άμα φύγεις, θα πεθάνω. Δεν έχω άλλο γιο. Οι άλλοι δεν έχουν μανάδες. Ντροπή να φύγει. Εδώ ο Χαλίλ πολεμάει για τον Κεμάλ. Μη με τον αθυμίζεις, τον Αχάριστο, τον Προδότη, τον Φίδη. Πολεμάει για αυτούς για την πατρίδα του όμως. Κι ας χάνουνε. Εμείς για τον Βενιζέλο και αυτοί για τον Κεμάλ. Φτάνει, δεν θα πας. Μην ξαναδούσω κουβέντα. Μη με στεναχωριέσαι, Βασιλάκι μου. Τράβα στο εργοστάσιο. Εσύ θα γίνεις ο καλύτερος. Όπου να είναι, θα ανοίξει και το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Να τα σπουδάσεις τα οικονομικά. Θα πάω. Θα είναι σπουδαίο το Πανεπιστήμιο της Ιωνίας. Μα τ' άκουσες! Ανοίγει το Σεπτέμβριο του 22. Μέχρι τότε θα έχει τελειώσει ο πολέμος. Θα έχω γυρίσει νικητής. Καλά. Καλά. Θα τα διούμε. Φτάνεις εσύ, Ζαχαρούλα. Θες με καλή τύχη και φίλα τους δικούς μου. Η μάνα σου, η Έλληνη, θα πεθάνει αυτήν αγώνα. Νομίζεις. Ξέρεις τι δυνατή είναι αυτή. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μα αυτό το σταυρουδάκι το έχει βλογήσει ο Δεσπότης. Του το πες πως θα φύγω. Κάπου έπρεπε να το πω. Να πας, είπε. Με την ευχή του. Θα σας ξανάρθω γρήγορα, με το που πάρω την πρώτη άδεια. Να με σκέφτεστε. Σε το καλό. Να προσέχεις. Ζαχαρούλα, σ' αγαπάω. Είχες να με γράψεις και πέθανα από την αγωνία μου. Κάτσε να φάμε τουλάχιστον. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω. Εικόνα φιλιό. Λείπει κι αυτή. Όχι. Μα μην την ανησυχήσουμε τόσο αργά. Δεν γίνεται να φύγω χωρίς να τη δυο. Ούτε και τώρα δεν την έβγαλες από το μυαλό σου. Τι λες. Εγώ σε γεννήσα.
Ξέρω ότι έχεις μέσα στο μυαλό σου καλύτερα και από σένα. Να μην βασανίζεσαι άδικα για πράγματα που δεν γίνονται. Χαρή, πώς βρέθηκες εδώ? Φεύγω για την Άγκυρα. Σε σκέφτομαι που κινδυνεύεις κάθε μέρα. Νόμιζα ήταν σπουδαίο πράγμα ο πόλεμος. Μα δεν έχει τίποτα ωραίο. Τίποτα ηρωικό. Αυτά είναι οι ιδέες που σκεφτόμαστε πριν πάμε. Αλλάξαν ιδέες? Όχι. Γίνανε πιο δυνατές. Μα όταν βλέπω ένα παιδί 20 χρονών γεμάτο αίματα, κλαίω μέσα μου. Ακόμα και μην ηρωνιός. Ό,τι και να είναι. Αν γίνονταν όλα χωρίς αίμα, θα ήμουν ευτυχισμένος. Πήγε και ο Βασίλης στο στρατό. Το περίμενα. Ας είναι μικρός ακόμα. Είναι γενναίος. Πότε θα τελειώσουν όλα αυτά? Αργούνε ακόμα. Οι Έλληνες νομίζουν θα νικήσουν εύκολα. Μα ο Κεμάλ είναι λύκος. Μοιάζει με τον γκρίζο λύκο. Παραμονεύει ώρες στο θύραμά του. Περιμένει στα βάθη της ανατολίας. Ας περιμένει. Ο στρατός ο δικός μας δεν νικέται. Κύριε Δημητράκης, για να πάρει σπίτι στην Αθήνα. Όχι, δα. Τι να το κάνουμε. Για να έχω κι άλλες έγνες. Για να είστε σίγουροι, ό,τι κι αν γίνει. Σίγουροι είμαστε. Τουλάχιστον στη Σμύρνη. Πώς μπορείς και σκοτώνεις εσύ? Εσύ πάντα ήσουν ευαίσθητος. Ο πόλεμος είναι αλλιώς. Σκοτώνει. Και σαν σταματάμε, συλλογέμαι πολλά. Έρχεσαι πάντα στο νου μου εσύ. Γιατί εξαιτία σου μπήκα στον αγώνα μας. Εγώ προσπάθησα να σε κρατήσω μακριά. Κι εγώ προσπάθησα να σου πω τι σκεφτόμουν τόσα χρόνια. Γι' αυτό ήρθα. Τώρα όμως που δεν θα σε ξαναδώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρω. Ο αγώνας θα είναι μέχρι θανάτου. Γιατί όλοι έχουν τα δίκια τους. Γιατί να ζούμε αυτή τη φοβερή εποχή? Γιατί να γνωριστούμε έτσι? Άλλοτε θα σου είχα δείξει τι ένιωθα. Και το ξέρω πως και εσύ. Μην πεις άλλα. Δεν θα μπορέσω να σε ξαναπικρίσω. Θα πω τι σκεφτόμουν τόσα χρόνια. Γι' αυτό ήρθα. Πάντα σ' αγαπούσα και πάντα θα σ' αγαπώ. Αντίο, φιλιό μου. Μακάρι να ξαναεδωθούμε και να είναι όλο όπως παλιά. Ξέχνα την πάμε απόψε. Εσύ έλεγες, αν δεν θέλεις να πεθάνεις, να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Ήρθε ξανά το καλοκαιράκι του 21. Έπεσε ο Βενιζέλος. Γύρισε ο Κωνσταντίνος. Διχόνοια στους Έλληνες. Διχόνοια και στο σπίτι μου. Να λέει ο Σπύρος, βγάλτε τους παράγκες σας από τη Μικρασία και θα γίνει καταστροφή. Να λέει ο Δημητράκης, εγώ Σμυρνιός γεννήθηκα και έτσι θα πεθάνω. Μα σαν να το ξέρε ο Σπύρος. Οι σύμμαχοι μας πήγανε με τον Κεμάλ, εκτός από τους Εγγλέζους. Μα η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχίσει τον πόλεμο. Και τότε αποφασίστηκε το μεγάλο λάθος. Η εκστρατεία στο Σανγκάριο. Γιατί πήγανε? Και ως δαίμονος τους θόλωσε το μυαλό. Και δεν είδανε πως πέφτανε στην παγίδα. Τι θα κάνανε? Χωρίς εφόδια, χωρίς συμμάχους, χωρίς φαγή. Ερείπια ήτανε πια από το 1912 που λεμάγανε. Τελικά περάσανε το Σαγκάριο, μα δεν καταφέρανε να μπουν στην Άγκυρα. Thank you.
Αγαπημένη μου, κάθε νύχτα σου γράφω αυτά που δεν θα τολμήσω να σου πω ποτέ. Η μέρα πολεμάω τους εχθρούς, η νύχτα πολεμάω τον εαυτό μου. Οι δικοί σας δεν θα μπουν ποτέ στην Άγκυρα, γιατί δεν έχουν αρχηγούς. Οι δικοί μας απ' την άλλη ονειρεύονται πως όλους θα τους διώξουν απ' τη Σμύρνη, και Ρωμιούς και Αρμενέους, και θα πάρουμε αυτή τη μαγική πόλη που σαν αυτή άλλη δεν έχει. Πολύ φοβάμαι όμως πως αν μπούμε στη Σμύρνη θα γίνει χαλασμός. Τρεις νύχτες τώρα όλα σου γράφω. Είναι μαρτύριο να σ' αγαπώ, μα να μην μπορώ να σ' έχω. Φοβάμαι για όλους, μα πιο πολύ με τρομάζει η σκέψη πως μπορεί να μη σε ξαναδώ, πως μπορεί να σε χάσω για πάντα. Και αυτό η καρδιά μου δεν μπορεί να το αντέξει.
φτιάξω μαζί και αυτό που πεθύμισα. Αρνή, αμαρτία, 15 Αύγουστος, της Παναγιάς αύριο. Όχι, όχι, είναι μεγάλη νηστεία. Να κάμουμε καλαμαράκια. Λοιπόν, σας έχω νέα. Έρχονται δικοί μου. Μαζέψανε παράδες και περιμένουνε το καράβι για να έρθουνε. Επιτέλους, να δεις και εσύ χαρά στο σπίτι σου. Επιτέλους, ήρθες παιδί μου. Άριστος είσαι βασιλάκι μου. Έσπασε το μέτωπο στο αφιόν. Λί, δεν γίνεται. Πώς. Ήτανε πολύ απλωμένο. Οι αρχηγοί δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Το στρατό μας το αφιονάντεξε. Δεν δίγιασε. Υποχωρεί άταχτα. Χωρίς αρχηγούς, χωρίς σειρά, χωρίς σχέδιο. Ο δικός μας ο στρατός νικήθηκε. Δεν πρόλαβε να πολεμήσει, πατέρα. Φεύγει όπως όπως. Άλλοι αντιστέκονται, άλλοι αυτοτραυματίζονται, άλλοι αυτοκτονούν. Δεν νιώθω καλά. Δεν με κρατά τα πόδια μου. Κάτσε, μητέρα. Λίγο νερό. Νερό. Αν φύγει ο στρατός, θα μας φάξουνε! Πάνω που θα έρχονταν οι δικοί μου! Αχ, καλά φοβόμουν εγώ! Ηρεμήστε! Πόσες φορές νίκησε ο στρατός, όταν δεν το περιμέναμε! Δεν είναι έτσι αυτή τη φορά. Οι στρατώνες φεύγουνε, δεν θέλουν να πολεμήσουν άλλο. Δεν καταλαβαίνεις! Να σε πω τη διαδίκη του Χατζανέστη, εγώ την έστειλα. Πας ανώτερος, έχει δικαίωμα να φωνεύει επί τόπου. Πάντα λιποτάχτη. Θα μας φάξουνε! Θα μας φάξουνε σαν το 15! Δεν θα τους ξαναδώ! Θα μας φάξουνε! Σώμα τα ακούει! Δεν βοηθάει ο πανικός! Ανάσχεμα την ώρα που σας άκουσα! Στη Λόντρα θα ήμασταν τώρα μόνο στους παράδες μας! Ευτυχώς που διώξαμε τα παιδιά! Πάμε στο Μπουρνόβα! Εκεί δεν θα μας πειράξουνε! Θα έχουμε προστασία από το Βρετανικό προξενείο! Και εμείς δεν έχουμε! Οι Άγγλοι είναι σύμμαχοι! Δεν έχει πια η Ελλάδα συμμάχους, ούτε και φίλους. Όσο για μας... Εμείς έχουμε τους τόλους στο λιμάνι. Άμα κάνει και ο στρατός, ένα μέτωπο γύρω από τη Σμύρνη. Και ο στρατός, αυτός που φεύγει. Ξύπνα Δημήτρη, μας πρόδωσαν οι συμμάχοι. Γιατί δεν φεύγουν τότε από το λιμάνι. Για να πάρουν τους δικούς τους. Είναι η διαταγή. Κάθε προξενείο να πάρει τους δικούς τους. Και εμάς η Ελλάδα. Μα πώς, έχουμε οθωμανικά διαβατήρια. Ηρεμήστε. Η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της. Σήμερα ήρθε το κάτω. Αύριο μπορεί να γίνει το αντίθετο. Γέρους πεσμένους στις λάσπες, μωρά που κλαίγανε, ζώα που βουριάζανε, μπόγους και χράμια. Φιλίτσα, έλα εδώ.
αυτά τα μάζεψε για τη μικρή. Για το γάμο. Και αφού δεν θα προκάμουμε τώρα, πάθω. Κράτα τα εσύ, μητέρα. Εγώ τι να τα κάνω πια. Δεν ακούσαμε τον Σπύρο. Λάθος μας. Δεν στείλαμε παράδε στην Ελλάδα. Ας φύγουμε για λίγο στοιχείο. Στη Μυτιλίνη. Ο Στεριάδης ουριάζει. Σκίζει διαμαντήρια. Δεν ισχύουν πια τα παλιά. Δεν κινδυνεύουμε. Αφού έρχεται ο Κεμάλ. Δεν θα πειράξει κανέναν, λέει. Θέλει να δείξει στην Ευρώπη πως είναι πολιτισμένος ο στρατός του. Και οι τσέρες που τον ακολουθούν. Κάνετε η Σμύρνη. Πεθαίνει. Οι Αρμενοί κλειστήκανε στον Άγιο Στέφανο γιατί πήγανε οι τσέτες από τα χωριά και σπάνε και κλέβουνε και σκοτώνουνε. Εδώ είναι ήρεμα ακόμα. Δεν μπόρεσα να μπω στο σπίτι μου. Έξω από την πόρτα μου δύο κοριτσάκια ολόγυμνα, σκοτωμένα, με αίματα στα κορμάκια τους. Τα βιάσανε και τα σκοτώσανε. Ήτανε γειτονόπουλα. Θα έρθουνε και εδώ. Σαν αρχίσανε, θα έρθουνε εδώ. Φεύγει ο στρατός λοιπόν. Καημένη Ελλάδα, που άδικα έχασες τα παιδιά σου. Καημένη Μικρασία, τα χάσες όλα. Δεν θα σας πειράξουνε. Θα έρθει ο στρατός μας και όλα θα ερεμήσουνε. Βιαστείτε. Φεύγουνε βάρκες για Χίο και Μυτιλίνη. Ζητάνε ολόκληρη περιουσία 200 λίρες. Πάμε να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε απόψε. Κάτσε μπρε Σπύρο. Η Λευκοθέα είναι ραβωνιασμένη. Να δω τι θα κάνουνε και οι Γκουιντάλ. Μέχρι να βγεις θα μας φάξουνε. Δεν καταλαβαίνεις. Ο στρατός του Κεμάλ είναι κοντά. Οι τσέτες πήγαν στην πόλη. Θα γίνει πλιάτσι γογεφωνικό. Σφραγιστήκανε τα μαγαζιά. Οι τσέτες, κρυφτείτε! Τι θα κάνω χωρίς εσάς. Δεν θα ξαναδώ τους δικούς μου. Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Γλιτώσανε από τη σφαγή. Ας χαθώ μοναχή μου. Κάντε γρήγορα. Και τίποτα δεν θα χαθεί. Τ' ακούει. Πάρ' τα κοσμήματά μου. Θα τα κρύψουμε. Θα τα ράψουμε στη φούστα της Λευκοθέας. Όχι στο στρίφωμα. Όχι. Όχι στην πέτρα. Στα δικά μου. Σόλα. Θα βάλουμε 5-6 φορεσιές. Μαζί. Ναι. Φέρτε τα ρούχα τα δικά σας. Του χωριού. Μαμά. Φοβάμαι. Όχι, καμάρι μου. Θα μοιάζετε γριές. Τι να βοηθήσω εγώ. Πάρ' τα σημικά και βάφτα στο πηγάδι. Και τις εικόνες, τρίληφτες και ρίχτες μέσα, μαζί με τα ρυθμίματα. Την Παναγιά θα την πάρω μαζί μου. Μαμά, θα φύγουμε γρήγορα. Πού να ξέρω, παιδί μου. Και τον Έντι δεν θα τον δυο. Δύσκολο να πάμε εμείς στον Μπουρνόβα. Τον ηθικό μου, τι θα το κάνω. Τον ηθικό. Θα το πάρουμε μαζί. Θα γίνει ο γάμος. Και ας αργήσει λίγο. Πώς θα γίνει. Θα χαθούμε. Για να μην έρθει ο Έμπτη, κάτι γίνεται στο Μπουρνόβα. Ήτανε φρικτό. Όλη τη νύχτα στον αγωγό, χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, τους ακούγαμε να καίνε, να βιάζουνε, να σκοτώνουνε. Πάνω από 2.000 Έλληνες σκοτώσανε. Τους βλέπαμε μέσα στο σπίτι μας να τρώνε, να πίνουνε, να σπάνε. Κάψανε όλα τα σπίτια. Μόνο το δικό μας έμεινε όρθιο. Μα ποιος τολμάει να ξαναμπεί μέσα. Φεύγουμε με τον βασιλεύς Γεώργιος. Μόνο τη Λευκοθέα μπορώ να πάρω μαζί μου.
Πήγαινε. Αν είναι να σωθείς, φύγε, παιδί μου. Δεν μπορώ! Πώς θα σας αφήκω! Θα πεθάνω από την αγωνία! Λευκοθέα, πρέπει να φύγουμε. Μας περιμένουν στο προξενείο. Γιατί δεν μένεις εσύ μαζί μας? Θα χαθούμε όλοι, δεν καταλαβαίνεις. Αν είναι να χαθούμε, ας χαθούμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ. Θα πεθάνει από την αγωνία η δική μου. Θα βρεθούμε ξανά. Σαν φτάσω, δεν ξέρω πού. Σε μέρος σίγουρο. Θα σας ειδοποιήσω. Περίμενε. Φεύγουν όλοι δική σου? Ναι. Οι πιο πολλοί πήγανε κιόλας στο καράβι. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Έλα μαζί μου. Όχι. Δώσ' μου το χέρι σου. Θα στο δίνω στο γάμο μας. Πες. Πες πως με θες για γυναίκα σου. Σε θέλω. Πάντα θα είσαι γυναίκα μου. Έστω και δεν σε ξαναδώ ποτέ. Σ' αγαπάω, μ' όλη μου την καρδιά. Παναγιά μου, γάμος γίνεται. Γάμος και χωρισμός μαζί. Γιατί, γιατί να ζήσει αυτό το παιδί μας? Θα ξαναβρεθείτε και ο γάμος θα γίνει. Τα ακούει, θα ράψει άλλον ήχο. Καλύτερο, εγώ φταίω. Εγώ θα βρω την λύση. Δημητράκη μου, κανείς δεν σε κατηγόρησε. Φταίω, φίλιο μου, το ξέρω. Πίστεψε, μας προδώσανε και εμάς και την Ελλάδα. Φίλια μου, σας δίνω το λόγο μου. Θα ξαναβρεθούμε. Μόλις φτάσουμε, θα ψάξω να σας βρω. Όπου και να είστε, θα σας βρω. Γρήγορα! Πρέπει να φύγουμε! Ανοίξαν οι πλαίες της κολάσεως! Έσφαξαν τον δεσπότη! Τον κομμάτιασαν! Τον πέταξαν σαν το σκυλί στον δρόμο! Κανένας δεν είναι ασφαλισμένος εδώ! Όλοι κλαίνε και προσεύχονται! Αφεντή, σας βρήκε ο Βαρκάρι να σας πάρει για Μυτιλίνη! Πάμε! Τι περιμένουμε, πάμε! Πάμε, παιδιά! Μα πώς να τα φύγουμε το σπίτι μας! Φαίνεται πως έχει ψυχή και με μιλάει. Πάρτε μαντήλα στο κόνο να σκεπαστείτε. Ο Βασιλάκης δεν κάνει τον κουτσό. Μην τον επάρουμε. Πάμε. Δεν έχουμε καιρό. Μα πώς να φύγουμε. Μου φαίνεται πως και το σπίτι ακόμα κλαίει. Κι όλα ήθελα να τα πάρω μαζί μου. Μα τι να πάρει κανείς σε μια στιγμή. Από ολόκληρη ζωή. Ευταλία, το τεστεράκι με τις συνταγές. Τι να το κάνεις, Μυρά. Να το βάλω πάνω στην καρδιά μου, να με χτυπά έτσι δυνατά. Τα ρίχνες για τις μάνας μου, να με θυμίζει τις μυρουλιές της μύρνης. Πάμε. Πάμε το σαβρόσι και πάμε. Έλα, μητέρα. Φεύγω.
αγαθό φίλο μου. Και με τι θα κάνεις? Θα σε σκοτώσουνε! Δεν καταλαβαίνεις! Δεν φεύγω, δεν έρθεις! Δεν σ' αφήνω μοναχή σου! Ποιος σου είπε ότι θα μείνει μοναχή της? Θα μείνω εγώ μαζί της. Εμένα δεν θα με πειράξουνε και θα προστάτεψω και την κυρά. Μητέρα, δεν μπορώ. Κάντε γρήγορα! Χαλασμός γίνεται απ' έξω. Άντε, δεν μπορώ. Μη νοιάζεσαι για μας, κοκόνα μου. Στο καλό, κορίνη. Και μη γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις. Κοίτα να ζήσεις. Η καρδιά μου έμεινε εδώ. Θα μείνει κολλημένη με τη μητέρα και τις αναμνήσεις. Αντέχαμε να βλέπουμε. Πήραμε τον δρόμο για την προκυμαία. Κοιτώντας ίσια μπροστά, η θάλασσα ήταν γεμάτη πτώματα του βανιασμένα. Και σημαίες, και πίνε και αγκριστολές. Από μητέρια της χαμένης ελπίδας. Εγώ κολυμπώ καλά. Να πέσω στη θάλασσα. Να πω στα πλοία για βοήθεια. Όχι. Και φτάσανε στα πλοία, δεν γυρίσανε. Τους ρίχνουνε καυτό νερό οι σύμμαχοι. Σαν γυρίσουνε στην προκυμαία. Τους κόβουνε τα χέρια οι Τούρκοι. Πάμε στο λιμάνι. Πάμε πιο γρήγορα. Εκεί δεν τολμάνε. Φύγετε εσείς. Πρέπει να πάρουμε τη μητέρα.
Δεν θα βρούμε άλλη βάρκα μετά. Δέχτε τι γίνεται. Όχι! Όχι! Δεν μπορώ. Φύγετε εσείς. Φιλιό μου, αν κάθομαι, να ξέρεις κι αν σε πικράνω ποτέ, ως πάντα σας αγαπούσα. Τουλάχιστον να, παιδιά. Αδέλφια μου, δεν σας αφήνω. Όχι. Θα φύγουμε όλοι μαζί. Πάμε, Αγγέλα. Ο Θεός μαζί σου. Με να τους κρατήσουμε. Τι θα απογίνουμε. Πού θα πάμε. Καλύτερα να πεθάνουμε κι εμείς εδώ. Πού θα τους αφήκουμε. Εγώ, εδώ μέσα θα τους θράψω όλους μαζί. Μα εσείς πρέπει να φύγετε τώρα. Δεν μπορώ. Θα μπορέσεις. Για σένα, για τα παιδιά σου. Θα σας βοηθήσω. Μέχρι το λιμάνι. Δημητράκη μου. Αθώα καλά μου, Δημητράκη. Μάνα μου. Ευηνέ μου. Θέλω να πεθάνω. Πρέπει να συνεφέρουμε τη Λευκοθέα. Εγώ θα τα κάνω όλα. Εσύ σκέψου μονάχα τον εαυτό σου. Μη σε βρει κάτω. Και τον βασιλάκι. Πάμε μη με βρει κι άλλο κακό. Αντίο. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τι έκαμες για μας. Ξέχνα τα όλα. Ξέχνα τα όλα για να ζήσεις. Θα τα θυμάμαι εγώ για σένα. Διευθυνώ! Αγγέλα! Πνίγονται. Πνίγονται μπροστά στα μάτια μου. Σκυκλώνουν τα χέρια μου. Δεν έπρεπε να πούμε στο μάτια. Κοιτάνε πως τα χέρια μου. Δεν μου θα πέσω στη θάλασσα! Ναι! Δεν βλέπεις πάλια! Όσοι είναι να περάσουν, ας περάσουν! Πάμε να περάσουμε! Βγήκανε και δεν έκανα τίποτα.
άποψη είναι να περάσουν, ας περάσουν! Πάμε να περάσουμε! Να περπατάς στα κάτοικα, μην το ξεχνάς! Ε, εσύ που πας! Μη! Δεν θα πέτεις, μη! Φύγε, κύριε μου! Φύγε, Ζαχαρούλα! Πες, μην νοιάζονται για μένα! Θα αντέξω! Βασιλάκι μου! Βασίλη! Βασίλη μου! Φώναζα το όνομα του γιού μου. Μα η φωνή μου χανότανε. Κάτω σε ένας τεράστιος ύμνος ονομάτων υψωνότανε στον ουρανό. Ποιο να βρει σε τέτοια κοσμοχαλασιά. Οι φλόγες έγιναν ένα πύρινο στεφάνι πάνω από την πόλη. Τα κάνθινο στεφάνι της Μύρνης. Ένα πλήθος 300.000 ήμασταν. Στεκότανε τρομοκρατημένο ανάμεσα στη φωτιά, τους τσέτες και το νερό. Περίμενε τα πλοία που θα μας παίρνανε μακριά από ό,τι αγαπήσαμε. Όχι, όχι, δεν ήτανε συνωστισμός, ήτανε η ίδια η κόλαση. Το βράδυ ακούγονταν μουσικές από τα συμμαχικά καράβια. Ορχήστρες παίζανε τραγουδάκια ελαφρά για να μην ακούγονται οι θρήνοι και τα ουρλιακτά από την προκυμαία. Μονάχα σαν έρχονταν να βιάσουνε και να σκοτώσουνε κι άλλους, ρίχνανε απάνω μας τους προβολείς για να τους αποτρέψουνε. Ό,τι κοροϊδεύω, Δημητράκης μου, έγινε πραγματικότητα. Αυτή ήταν η βοήθεια των συμμάχων. Μαμά, δεν θέλω να περιμένω άλλο. Θέλω να πεθάνω. Σώπα, τσιγέρι μου. Σώπα. Θα έρθουνε τα πλοία να μας πάρει στην Ελλάδα. Σας βρήκα. Δόξα εσύ. Δόξα να έχει ο Θεός. Ζαχαρούλα. Πάνε όλοι. Ο μπαμπάς, η γιαγιά, όλοι. Σώπα. Τον Βασιλάκη μόνο να βρούμε. Τον πήρανε στα τάγματα εργασίας. Χριστέ μου, πόσο πόνο να αντέξουμε ακόμα. Σε τι φταίξαμε και χάλασε έτσι η ζωή μας. Θεέ μου, δώσ' μας δύναμη. Καπλία, καπλία, τελειώνε, πρέπει. Πάμε, σωθήκαμε, πάμε στην πατρίδα. Ποια είναι αυτή η πατρίδα? Εμείς δεν πήγαμε ποτέ εκεί. Τούτοι μας διώχνουν. Θα πάμε στη μεγάλη πατρίδα, την Ελλάδα. Θα δεις τι όμορφα που θα είναι εκεί. Η Ελλάδα. Το όνειρο. Η πατρίδα. Μία πατρίδα που δεν την ξέραμε. Δεν την είχαμε ματαδεί. Μόνο την είχαμε ονειρευτεί. Και αυτό το όνειρο έγινε φιάλτης. Ήσα και κοίταξα πίσω μου για τελευταία φορά. Δεν είχε μείνει τίποτα από τη Σμύρνη. Από τη Σμύρνη μου την αγαπημένη.